Υπάρχει πάντα η άλλη άποψη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Η άλλη άποψη, πραγματικά. Και το τρένο δημιούργησε και μία έτσι κοντρίτσα, θα το έλεγα εγώ. Εντάξει, θα έλεγε κανείς ότι είναι δημιουργική αυτή η κόντρα. Όταν, πάντα είναι δημιουργική η κόντρα όταν γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε όμως εκείνη τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά είδαμε κάποιες ανακοινώσεις. Τα λέω σωστά, κύριε Ψωμά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τα λέτε πολύ σωστά. Οι κόντρες είναι πάντα δημιουργικές εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ στο ΣΕΡΝ προσπαθούν να κάνουν σύγκρουση σωματιδίων για να ανακαλύψουν οι ίδιοι. Ομονοήσαμε μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία και έτσι πρέπει να είναι όταν συζητάμε για τα σοβαρά θέματα της πόλης. Και σε εκείνη τη συνεδρία, να θυμίζω, συζητούσαμε και για το τρένο και συζητούσαμε και για και την Πατρών Πύργου. Την Πατρών Πύργου και την Νότια Χάραξη. Αλλά μετά ακολούθησε Κεραυνός Ενερθρία, μια επιστολή, ένα δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, για το οποίο βέβαια εμείς ως Σπιράλ οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε. Δηλαδή, ευχαριστούμε και τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο και σήμερα τον κύριο Γορδά που μαθαίνω ότι από ραδιοφώνου έδωσε συνέχεια, γιατί έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι διαφημιστές των απόψεων του Σπιράλ. Αναφερθήκανε και σε εσάς προσωπικά. Αναφερθήκανε και σε εμένα προσωπικά. Παίρνοντας ήσταν μια κουβέντα την οποία και την είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την εννοώ και χαίρομαι που τη βάλανε και εντός εισαγωγικών. Μας κατηγορούν ότι η ιδεολογία μας είναι η Πάτρα. Εμείς το φωνάζουμε. Η ιδεολογία μας είναι η Πάτρα. Σε αντίστοιξη με την ιδεολογία πολλών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που η ιδεολογία τους είναι η πολιτική τους καταγωγή ή η κομματική τους εξάρτηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον, μας κατηγορούν που ομονοήσαμε, που ψηφίσαμε και εμείς μαζί με όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης υπέρ. Ήταν ομόφωνη. Γιατί το κάναμε? Το κάναμε γιατί θέλαμε ένα ψήφισμα. Γνωμοδοτική είναι η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν παίρνουμε εμείς την απόφαση. Άρα μας κάλεσε ο Δήμαρχος και εμείς συμφωνήσαμε. Απλώς σαν αντιπολίτευση δεν θέσαμε ορούς. Βάλαμε και τρεις επιπλέον παραμέτρους που έγιναν δεκτές. Και ακούσαμε και την άποψή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ίσως είναι μια διαφορετική από αυτή που. Η άποψή μας είναι πολύ ξεκάθαρη και είναι αυτή που τολμήσαμε και είπαμε και προεκλογικά. Εμείς δεν ήρθαμε να χαϊδέψουμε αυτιά και στο πολιτικό διάλογο ήρθαμε να γίνουμε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Στο συγκεκριμένο θέμα λοιπόν, έχοντας ακούσει τους ειδικούς, τους τεχνικούς, τους εμπειρογνώμονες, γιατί είναι ένα θέμα πολύπλοκο το οποίο σαφώς και δεν το γνωρίζουμε, έχουμε πιστεί για την αβεβαιότητα του εγχειρήματος. Θέλετε να πάω παραπέρα? Προσωπικά έχω πιστεί ότι το 2023 το τρένο υπογειοποιημένο στην Πάτρα δεν θα έχει. Τεχνικά το εντοπίζετε? Από ό,τι φαίνεται τώρα και εμείς αυτό βλέπουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τεχνικά το εντοπίζετε? Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν, υπάρχει το υπέδαφος της πόλης, υπάρχει το ότι, για να λέμε αλήθειες, δεν μιλάμε για υπόγειο, μιλάμε για υποθαλάσσιο, γιατί υπάρχουν δύο ποτάμια ενδιάμεσα. Ένα κρίσιμο μέγεθος. Άρα είναι και τεχνικό το θέμα. Είναι και τεχνικό το θέμα, δεν είναι μόνο. Εγώ ανέφερα δύο παραμέτρους οι οποίες δεν είχαν ως τώρα ακουστεί και είναι καλό να τις ξέρουμε. Η πρώτη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ορίζει ότι σε ένα τέτοιο μήκους έργο θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον σε δύο σημεία προσβάσεις υπόγειες, αφού θα είναι υπόγειος και ο σιδηρόδρομος, για ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Τα ίδια ακριβώς ανέφερε και ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος είναι διευθυντής στο σιδηροδρομικό, σε κάποιο κομμάτι. Δεν ξέρω αν σας είπε ο κύριος Οικονόμου, γιατί και εκείνος το έχει ψάξει το θέμα, ότι το πιο κοντινό μας και χρονικά αλλά και χιλιομετρικά παράδειγμα είναι η Παναγοπούλα. Ναι. 4 χιλιόμετρα τούνελ και εκεί υπάρχει σε ένα σημείο ευδιάκριτη μια τεράστια πόρτα, έτσι ώστε αν χρειαστεί κάποιος συνάνθρωπός μας, αν συμβεί κάτι μέσα στο τούνελ, να μπορεί να περάσει και η πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα. Μάλιστα. Άρα δεν μιλάμε για υπόγεια διάνοιξη οριζόντια της Πάτρας μόνο, μιλάμε και για δύο κάθετους δρόμους. Τους έχουμε, πού θα τους βρούμε? Μάλιστα. Ένα άλλο δεύτερο σημαντικότατο θέμα είναι όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν. Τα ξέρουν καλύτερα οι τεχνικοί, οι ειδικοί, αλλά πραγματικά όταν αρχίσαν να μας τα παρουσιάζουν, αν σκαφτεί όλη η πόλη, μετά αυτά τα δίκτυα πρέπει να ξανατοποθετηθούν. Με τι κόστος, με τι δίκτυα λέτε ίδρυυσης αλλά και ομβρίων. Ίδρυυσης, αποχέτευσης, ομβρίων της ΔΕΗ. Μάλιστα. Για να μην πούμε για ένα τεράστιο κόστος, ένα τεράστιο κόστος λειτουργίας, που σαφώς και εντάξει, θα πει κάποιος δεν αφορά τους πατρινούς δημότες, αλλά μήπως επιμεριστεί. Γιατί για να λειτουργεί σε αυτό τον υπόγειο 12 χιλιόμετρων, σε αυτή την υπόγεια διέλευση. Κύριε Ψωμά, την απάντησή σας θέλουμε στη Δημοτική Αρχή, εκτός το ότι σας έκαναν αναφέρουν συνέχεια στην παραδοχή. Την ευχαριστούμε, γιατί θέτοντας αυτά τα θέματα διαφημίζουν το τι εμείς λέμε. Εμείς είπαμε ότι ναι, δίνουμε την ψήφο μας, γιατί θέλουμε να είναι ένα ομόφωνο ψήφισμα, δύναμη στα χέρια του Δημάρχου να πάει να διεκδικήσει. Αυτό ζητήθηκε και αυτό δώσαμε. Και αυτό θα κάνετε. Και το κάναμε. Και με χαρά θα είμαστε εκεί σε όλους τους αγώνες και θα διεκδικούμε τα δίκαια της πόλης και θα θέλουμε αυτό που και οι δημότες ζητούν. Αλλά δεν θα πάψουμε να λέμε το λογικό. Επίσης, να δικαιολογήσω γιατί το κάναμε. Γιατί
Το νόμιμο αυτή τη στιγμή είναι το υπόγειο τρένο. Μάλιστα. Νόμιμο γιατί το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο, ψηφισμένο και ΦΕΚ από το 2011, έτσι, ορίζει υπόγεια διέλευση. Μάλιστα. Το σπιράλ θα εξακολουθεί να κινείται σε δύο ράγες. Στη ράγα της λογικής και στη ράγα της νομιμότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς, αυτές πρέπει να βρούμε σημείο τομής. Γιατί είναι παράλληλες. Επίσης, ο κύριος Πελετίδης μας είπε ότι στο επόμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο ενδεχομένως θα προτείνουμε και κρεμαστούς κήπους, γιατί δεν του άρεσε η εναέρια διέλευση που εμείς προτείνουμε. Εμείς την προτείνουμε. Δεν ξέρω αν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ακούστηκε άλλο να την προτείνει. Προσωπικά την προτείνω σαν μία εναλλακτική. Έχω πιστεί ότι το κόστος είναι μικρότερο, ότι είναι εφικτή τεχνικά. Και επίσης, ναι, εμείς θέλουμε μια Πάτρα που να έχει αξιοθέατα, που να έχει ατραξιόν, που να έχει μια άλλη μορφή, μια άλλη φυσιογνωμία και αν χρειαστεί και κρεμαστούς κήπους, ακόμα και με ιδιωτικό χρήμα υπό όρους, θα προτείνουμε κάποια στιγμή να έρθει στην πόλη. Κύριε Ψωμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά θα επανέλθουμε. Να τα πούμε. Να είστε καλά.